Στην εφαρμογή της απόφασης για κατάργηση των δρομολογίων τρένων στη γραμμή Πελοποννήσου, που είχε ληφθεί στις αρχές του περασμένου Δεκέμβρη, προχωρά από σήμερα η Τρένοσε. Πιστεύουμε η διοίκηση να τα βάλει πάλι για το καλό των επιβατών και για τη σύνδεση της Δυτικής Ελλάδας. Αυτό έχει ξεκινήσει ως προς το θέμα της κατάργησης του σιδηρόδρομου. Μετά από 130 χρόνια περίπου, σταμάτησε να κυκλοφορεί στην Πελοπόννησο το τρένο. Η κατάργηση της γραμμής έχει και έναν άλλον χαρακτήρα. Ο χαρακτήρας της είναι ότι χάνονται θέσεις εργασίας. Αυτό είναι ένα μόνιμο πρόβλημα. Νομίζω ότι είναι πλεονασμός, να το πω για μια φορά ακόμη, ότι συμβάλλει στην αύξηση ανεργίας στην περιοχή. Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση, αναστέλλονται μέχρι νεοτέρας όλα τα επιβατικά δρομολόγια της μετρικής γραμμής του δικτύου της Πελοποννήσου πλην των τοπικών δρομολογίων Πάτρας Ρίου, Αγίου Ανδρέα και της Τρόφος και των συνδυασμένων με αυτά λεωφορείων, τοπικών δρομολογίων Κατάκολου, Πύργου Ολυμπίας και Αντιστρόφος, δρομολογίων Διακοφτού, Καλαβρίτων και Αντιστρόφος, όλων το λεωφορείο Κιάτου, Πάτρας και Αντιστρόφος. Θα πρέπει λοιπόν τα δρομολόγια του ΟΣΕ όχι να καταργηθούν αλλά να διευρυνθούν σε όλη την περιοχή του διευρυμένου Δήμου της Πάντρας, από τον Ψαθόπυργο έως τα Καμίνια, τουλάχιστον. Και αυτό οφείλουν και η Περιφέρεια και ο Δήμαρχος της Πατρέων και οι βουλευτές του νομού να παρέμουν άμεσα. Ανάλογες καταργήσεις δρομολογίων ισχύουν από σήμερα και για περιοχές της Βόρειας Ελλάδας. Όπως ανακοίνωσε ο ΟΣΕ, οι επιβάτες έχουν προμηθευτεί εισιτήρια για αυτά τα δρομολόγια με ημερομηνία μεταγενέστερη της 30 Ιανουαρίου 2011, μπορούν να απευθύνονται στα σημεία πώλησης εισιτηρίων της Τρένοσε προκειμένου να τους επιστραφεί το αντίτιμο.